Δύσκολες ώρες βιώνουν εν μέσω καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών κάτοικοι σε περιοχές του Ηρακλείου. Οι βρύσες σε γειτονιές του Πόρου έχουν στερέψει για μέρες, με τους δημότες να μην μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες τους. Εδώ είναι 90 και 97 χρονών άνθρωποι. Εδώ που βλέπετε μέσα είναι 90 και ρωτήστε γειτονιά και 97. Αυτοί οι άνθρωποι με δίχως νερό ζουνε. Να μην μπορεί να πληθούνε, να μην μπορούν να κατασταθούνε. Κατά και τη γυναίκα. Να σ' ανοίξουν πόρτα να τη δείτε. Εδώ πιστεύετε. Ορίστε. Λοιπόν, τι ψέματα θα πούν. Προς Θεού, ρε παιδιά. Βρισκόμαστε στην οδό Κομνηνών, εδώ που οι κάτοικοι βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας εν μέσω καύσωνα. Το μαρτύριο της σταγόνας δεν έχει τέλος, καθώς σύμφωνα με πολίτες του Πόρου, το πρόβλημα στην υδροδότηση επικρατεί εδώ και 5 μήνες, με το νερό να κόβεται για 4 με 5 ημέρες, μέχρι που επανέρχεται για λίγες ώρες και έπειτα οι βρύσες στερεύουν ξανά. 5 μέρες τώρα χωρίς νερό. Το αφήσανε σήμερα για μισή ώρα, το οποίο δεν προλαβαίνω να γεμίσω τα τεπόζιτα. Έχω κι εγώ 3 παιδιά μικρά, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μπάνιο, ρούχα άπλυτα. Μας έχουν κάνει δηλαδή με τη ζέστη, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Εχθές το βράδυ τα αφήσανε λίγο, σήμερα το πρωί ήρθε λίγο, το κόψανε πάλι. Τώρα τα αφήσανε. Δεν υπάρχει νερό. Σε αυτή την περιοχή, ειδικά στην Κομινών, δεν υπάρχει νερό. Για πόσο διάστημα μιλάμε? Κάθε 3-4 μέρες θα φτύσουν μια φορά. Εδώ λέει, θέλει να κάνεις μπάνιο, πού πας? Πες μου, δεν θέλει να πλύνεις τα ρούχα σου? Ο εγγονός μου πώς θα του πλύνει? Η κόρη μου το ίδιο, ο γαμπρός μου το ίδιο. Όλη η οικογένεια, ας πούμε, πάσχει από νερό. Άδεια τα ντεπόζιτα των σπιτιών τους, αλλά γεμάτα τα αυτιά τους από υποσχέσεις. Όπως καταγγέλει κάτοικος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους είχαν απαντήσει ότι το πρόβλημα θα επιληθεί, αλλά δεν λύθηκε. Όχι, το τηλέφωνο εχθές έπαιρνα. Εχθές. Σε λίγο θα έρθει, σε λίγο θα έρθει. Μα θα έρθει. Σε λίγο θα έρθει. Μπορεί να κάνω τώρα να ανοίξω τηλέφωνο 3-4 τηλέφωνα. Ας το πει, το σηκώνε. Για να το σηκώνει πρέπει να κάνεις αίτηση στο Υπουργείο. Δεν είναι σωστό αυτό. Όπως περιγράφουν, οι κρούσεις στα γραφεία της ΔΕΙΑΗ είναι συνεχείς. Ωστόσο, άκρα του τάφου σιωπή από τους αρμόδιους. Εγώ τους ενοχλώ σε καθημερινή βάση και τον πρόεδρο έχω πάρει, δηλαδή τη γραμματεία, και τον τεχνικό σύμβουλο τους και υποδιευθυντή, διευθυντάδες. Όλοι βέβαια απουσιάζουν εκείνη την ώρα. Μου λένε ότι απουσιάζουν. Τώρα που πάνε, τι κάνουν, δεν δείχνουν, δεν ξέρω. Σήμερα προσπάθησα, μια ώρα έπαιρνα τηλέφωνο, τη μία ήταν κατεβασμένο, την άλλη μιλούσε. Δεν επικοινωνήσαμε, ας πούμε. Δεν σηκώνεται. Και τα τηλέφωνα τα σηκώνουν. Πάντως, το πρόβλημα της υδροδότησης επικρατεί και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, όπως στις Μεσαμπελιές στην Οδό Ανθέων, όπου κάτοικοι καταγγέλουν την έλλειψη νερού για 10 ημέρες. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΗ, με ανακοίνωσή της απευθυνόμενη στους πολίτες, ζητά ορθολογική χρήση του νερού, καθώς τις ημέρες του καύσωνα σημειώθηκε μεγάλη κατανάλωση. Παράλληλα, η Δημοτική Επιχείρηση Άρδευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου, με το φόβο της λειψιδρίας να καραδοκεί, τρέχει προληπτικά μια ενημερωτική καμπάνια τόσο για τους δημότες όσο και προέδρους κοινοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού εν μέσω του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Απρίλιο ενημερώνοντας ομάδες πολιτών, πρώτα-πρώτα τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ειδικά αυτούς που έχουν μειχτά δίχτυα άρδευσης και ίδρυθευσης, ότι αν δεν προσέξουμε και δεν μειώσουν την άρδευση, πιθανόν τέλος του καλοκαιριού να μην έχουν νερό για την ίδρυση.